Καλησπέρα, Τετάρτη βράδυ, 9 η ώρα και εμείς είμαστε εδώ, λίγο κρυωμένοι πάλι. Πώς θα καταφέρνω Μα συνέχεια. έκανες μπάνιο πριν από 10 μέρες, έκανε μπάνιο στη θάλασσα. Το λέω, έκανε μπάνιο στη θάλασσα, στην αγαπημένη μας φίλη Σοφία Παθέκα που είναι εδώ και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας. Σοφία μου, κρύωσα. Κάνω μπάνια το χειμώνα και την πάτησα. Θέλει να γυμναστεί. Έτσι, οι μαγιές πληρώνονται. Ακούσα κάτι. Καταρχάς να πούμε ότι είσαι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Είσαι μια πάρα πολύ καλή μανούλα. Μια πολύ καλή σύζυγος. Και όλα αυτά πόσο εύκολα ή δύσκολα συνδυάζονται, θέλω να μας πεις. Καλά, τίποτα δεν είναι εύκολο από όλα αυτά. Ούτε το να είσαι μαμά, ούτε το να είσαι σύζυγος, ούτε να είσαι επαγγελματίας. Χρειάζεται ένας καλός προγραμματισμός. Κατά καιρούς όλο και καπχολαίνεις βέβαια. Αλλά το καλύπτει στην πορεία αυτό. Σοφία, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα αυτή, γενικότερα για όλους. Ναι. Περίεργη μάλλον εβδομάδα και με το χωμό του Παντελή Παντελίδη. Και πραγματικά κάνω μια αναφορά γιατί δεν γίνεται να μην κάνεις μια αναφορά. Ναι. Και εσύ πώς το άκουσες αυτό όλο? Είναι, ξέρεις, πολύ δύσκολο όταν συμβαίνει έτσι ξαφνικά. Αυτό που σκέφτεσαι στις περιπτώσεις αυτές είναι πάντα πρώτα τη μαμά και μετά την υπόλοιπη οικογένεια. Τι να πω, επειδή έχουμε περάσει ένα ανάλογο οικογενειακό περιστατικό. Με τροχαίο. Με τροχαίο, ναι. Ξέρω ότι αυτές οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες για την οικογένεια και δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Απλώς εύχομαι πάντα ο Θεός να δίνει δύναμη στους ανθρώπους που μένουν πίσω. Σημαντικό αυτό που λες και να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε και το θέμα. Ναι. Τώρα θέλω να μου πεις. Καταρχάς, έχεις ένα πολύ ωραίο κορμί. Πώς το διατηρείς, κάνεις προσπάθεια, γιατί πολλές οι κυρίες που τις βλέπουμε έτσι γυμνασμένες και αδύνατες λένε δεν θα τρώνε τίποτα, θα στερούνται τα πάντα. Στερείς σε πράγματα ή είναι σωστός συνδυασμός? Καταρχήν πρέπει να κάνουμε ένα σωστό συνδυασμό γυμναστικής και διατροφής. Αυτό είναι το βασικό. Σίγουρα κατά καιρούς ξεφεύγω στη διατροφή. Στη γυμναστική δεν μπορώ να ξεφύγω διότι είναι η δουλειά μου, οπότε όπως καταλαβαίνετε το πολύ πολύ να κάνω υπερπροπόνηση που και αυτό δεν είναι καλό να ξέρετε. Δεν είναι καλό λες? Όχι, βέβαια δεν είναι καλό, πάνε μέτρων άριστον, όλα πρέπει να τα κάνουμε με μέτρο. Όταν λοιπόν ξεφύγω πολύ στη διατροφή κοιτάω να το μαζέψω λιγάκι. Πόσες ώρες την ημέρα κάνεις προπόνηση και είναι σε καθημερινή βάση? Προπόνηση κάνω σε καθημερινή βάση γιατί γυμνάζω γυναίκες. Γυμνάζω άντρες, γυμνάζω παιδιά που τους κάνω την φυσική κατάσταση που είναι στο τένις, παιδιά που είναι στο μπάσκετ και παιδιά που κάνουν ξεφασκία. Και εγώ έχω αναλάβει τη φυσική τους κατάσταση, την ταχύτητα, τη δύναμη, όλα αυτά τα οποία απαιτούνται για να είναι καλοί μέσα στο γήπεδο, στο άθλημά τους. Το γιος τον ετοιμάζει για NBA, έτσι. Όνειρο ζωή. Πόσο ύψος έχει? Τον έχω δει. Και πόσο χρόνο είναι? Τον έχω δει. Εντάξει, δεν φαίνεται για την ηλικία του. Είναι, το κοιτάζεις έτσι. Ο μεγάλος μου γιος είναι πολύ ανεπτυγμένος σε σχέση με τον μικρό. Και οι δύο όμως έχουν ταλέντο στο μπάσκετ. Προς το παρόν. Το σημαντικό στα παιδάκια είναι να έχουν την υγεία τους, γιατί ένας σοβαρός τραυματισμός μπορεί να τα κρατήσει εκτός γηπέδου για πάντα. Επομένως, πρωτίστως πρέπει να έχουν την υγεία τους και μετά να έχουν ένα ωραίο πρόγραμμα, έτσι, αθλητικό, διατροφικό, να έχουν πειθαρχία, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι πολύ δύσκολη ιστορία, δεν είναι κάτι απλό. Έχω κάνει και το μιλάω εκ πείρας. Αυτό θα έλεγα. Θέλεις το παιδί να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, αλλά δεν είναι εύκολος δρόμος. Φυσικά και δεν είναι. Πρωτίστως το θέλει ο ίδιος και μετά εγώ. Τώρα το τι θέλω εγώ έρχεται πάντα δεύτερο. Το θέλει ο ίδιος και από πίσω ακολουθεί και ο μικρός, ο οποίος μιμείται το μεγάλο μου γιο. Εγώ λόγω επαγγέλματος είναι τυχερός θεωρώ που με έχει, γιατί τον βοηθάω πολύ στο να αναπτύξουμε κάποιες δεξιότητες που είναι πολύ σημαντικές για τον μπάσκετ. Έχουμε τον μπαμπά γιατρό για τους τραυματισμούς. Έχετε καλύψει όλες τις γκάμα. Έτσι τα παιδιά, ναι. Είσαι χρόνια παντρεμένη, Σοφία. Ναι, είμαι περίπου 15 χρόνια παντρεμένη. Υπάρχει μυστικό για ένα πετυχημένο γάμο τελικά που λένε το μυστικό της επιτυχίας? Υπάρχει. Keep going. Είναι θέμα ανθρώπων ότι πρέπει να γίνονται αμοιβαίες υποχωρήσεις και ειδικά όταν ένας από τους δύο εκτίθεται στα φώτα της δημοσιότητας, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα στο γάμο. Και να συμπληρώσω εδώ ότι είναι δύο διαφορετικοί εντελώς χώροι. Γιατρός. Κόσμοι. Πώς γίνεται αυτό δέσιμο? Πώς γίνεται αυτό το δέσιμο? Δεν το έχω καταλάβει ούτε εγώ πώς έγινε αυτό το δέσιμο. Υπάρχει κατανόηση και από τις δύο τις πλευρές. Υπάρχουν υποχωρήσεις από τις δύο τις πλευρές. Υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις. Αλλά θέλει και τύχη νομίζω να προχωρήσει έτσι μια σχέση. Είμαστε τυχεροί γενικώς. Είναι σαν να παντρευτήκαμε χθες. Ναι, διατηρείται. Μπορεί να διατηρηθεί αυτό, ε. Είναι τύχη ή επιλογή, λέει Σοφία? Και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί.
Είναι σημαντικό να το διατηρήσει αυτό. Και μάλιστα να κάνει και κάτι πολύ σημαντικό που σε πηγαίνει πολλά βήματα μπροστά. Καλά, βέβαια, το έχει ανάγκη. Για πες μας τι ακριβώς ετοιμάζεις. Θα δίνεις μαθήματα σε ανθρώπους που θα πάρουν κάποιο πτυχίο για να διδάσκουν. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τώρα λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένας ευρωπαϊκός οργανισμός ο οποίος δίνει ένα European Certification στους personal trainer. Γιατί ξέρεις, δεν είναι απλό το να βγαίνεις και να δηλώνεις ότι κάνεις ένα επάγγελμα υγείας, όπως το να είσαι personal trainer. Έχεις την ευθύνη του άλλου για τον τραυματισμό του, για το ότι το σώμα του τελικά δεν βελτιώνεται. Πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις κάτι τελειώσει. Τώρα λοιπόν ψηφίζεται αυτός ο νόμος και στην Ελλάδα και όλοι οι personal trainer θα πρέπει να πάρουν αυτό το certification αν θέλουν να μπορούν να δουλέψουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Εγώ είμαι εκπαιδεύτρια σε αυτό, στο πρακτικό κομμάτι. Στο θεωρητικό είναι όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίου. Θα περνάνε όλοι από τα χέρια μας και ξεκινάμε 5 Μαρτίου. Καταρχήν τα μαθήματα και μετά τις εξετάσεις. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ίσως είναι και μια ευκαιρία να πούμε εμείς να υπάρχει και μια εξειδίκευση και να υπάρχει και μια πιστοποίηση. Γιατί θεωρείται ότι έγινε και ένα μπέρδεμα λίγο. Όλοι πλέον βγαίνουν, δηλώνουν γυμναστές. Όλοι δηλώνουν personal. Γυμναστές. Όλοι μπορούν να κάνουν τα personal. Ξέρετε κάτι. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένας εμπειρικός μπορεί να γυμνάσει τον εαυτό του. Πρέπει να έχεις γνώσεις, πρέπει να έχεις διαβάσει, να έχεις κουραστεί για να μπορέσεις να αναλάβεις έναν αθλητή, έναν άνθρωπο που θέλεις να του κάνεις αποκατάσταση, ακόμα και μια γυναίκα που θέλεις να την αδυνατήσεις. Πρέπει να έχεις γνώσεις. Δεν γίνεται, δεν είναι τα πράγματα απλά. Πώς μπορεί τώρα, επειδή πλησιάζει και το καλοκαίρι και ξαφνικά όλες οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες μπαίνουν στη λογική της γυμναστικής λίγο πριν το καλοκαίρι. Έχεις αποτελέσματα αν ξεκινήσεις τώρα, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο διάστημα που ξεκινάμε και ποιο είναι το normal να χάνουμε, δηλαδή μην μπαίνουμε στη λογική ότι θέλουμε να γίνουμε Σοφία Παθέκα μέσα στην εβδομάδα. Γενικώς θαύματα δεν γίνονται. Η γυμναστική φέρνει αποτελέσματα όταν γίνεται με συστηματικότητα. Αυτό είναι το κλειδί για να δει κάποιες αποτελέσματα. Το να ξεκινήσουμε στο παραπέντε και πολύ εντατικά, μόνο κακό μπορεί να μας κάνει. Επομένως, πρέπει να υπάρχει, προτιμώ δηλαδή κάποιος να γυμνάζεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς 1 με 2 φορές την εβδομάδα, παρά να ξεκινήσει να γυμνάζεται 5 φορές 2 μήνες πριν. Ναι. Επομένως, συστηματικότητα είναι αυτό που προτείνω εγώ στον κόσμο. Εσύ τώρα γέννησες. Τα κιλά της εγκυμοσύνης, γιατί πολλές κυρίες τις απασχολούν πάρα πολύ και έχουν περάσει χρόνια από τότε. Αλλά πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να επανέλθει μια γυναίκα στα κιλά της, γιατί πολλές κυρίες το έχουν άγχος. Εννοείται μετά τη γέννηση του παιδιού να πάνε όλα καλά. Μετά όμως κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και λένε ότι πρέπει να γίνω πάλι όπως ήμουνα. Αυτό είναι κάτι που με πληγώνει. γιατί στο ένα παιδί πήρα 35 κιλά. 35. Και στο δεύτερο παιδί πήρα 30 κιλά. Μην απορείτε. Ο γιατρός μου έλεγε ότι όλοι οι αθλητές ή οι αθλήτριες παίρνουν πολλά κιλά στην εγκυμοσύνη, γιατί έχουμε μάθει να τρώμε και περισσότερο λόγω δουλειάς. Πάντως χάνονται τα κιλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πώς τα έχασες, δηλαδή 30 και 35. Εμένα υπερτερούσε η γυμναστική της διατροφής. Για πολύ καιρό δεν μπορούσα να κάνω διατροφή μετά τη γέννηση των παιδιών μου. Όμως έκανα παραπάνω γυμναστική, το οποίο με βοήθησε να χάσω τα κιλά. Το σίγουρο είναι ότι χάνονται τα κιλά. Και όχι μόνο χάνονται, μπορείς να γίνεις καλύτερα και από πριν. Δηλαδή βλέπω, έχεις παντού γράμμα στο κορμί. Δηλαδή πραγματικά το βλέπω και πραγματικά. Έχεις το, νομίζω, το ιδανικό κορμί. Δεν είναι ότι το λέμε έτσι, αλλά και σου κάνει πλάκα και το παιδί σου που σου πιάνει και σου λέει η μαμά, έχεις λίγο χαλαρός. Μου πιάνει το χέρι μου και μου λέει μαμά εδώ γιατί κουνιέται, πιάνει την κοιλιά μου εδώ μαμά γιατί κουνιέται. Με παρακολουθούν γενικώς αν το τζιν με σφίγγει. Ναι, και οι τρεις άντρες. Είναι, τώρα πες μου σε παρακαλώ πολύ, πώς επιβιώνεις ανάμεσα σε τρεις άντρες. Πόσο εύκολο είναι αυτό, δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί τα αγόρια θέλουν εκτόνωση. Δεν είναι, δηλαδή, αν δεν εκτονωθούν, δεν είναι καλά τα αγόρια. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές, να ζούμε στιγμές απειρού κάλεσμα στο σπίτι. Δεν είναι εύκολο, όμως έχει και μια ομορφιά, έχει και μια γοητεία το να είσαι η μοναδική γυναίκα σε ένα σπίτι με τρεις άντρες. Έχω να σας πω. Μαθαίνεις πολλά, Σε προσέχουν, είναι ωραίο. Σε προσέχουν, σε αγαπάνε πολύ, θα έλεγα, και οι τρεις. Εντάξει, είμαι καλά γενικώ. Πέρασε ποτέ ο γάμος σας κρίση, δηλαδή να πεις ότι τώρα φεύγω, χωρίζουμε, δεν μπορώ. Πέρασε. Όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Ποτέ να μην φτάσετε. Έχεις φτάσει στο σημείο να ζήσεις και τις καλές εποχές και του επαγγελματός σου και γενικότερα της αγοράς που οι γυμνάστρες ξαφνικά
πήγαν στη ζωή μας. Δηλαδή, στην τηλεόραση, όλα τα πρωινά βάλανε γυμνάστριες. Ναι. Σε πάρα πολλές εκπομπές βλέπουμε γυμνάστριες. Κάποια πράγματα στο παρελθόν ήταν υπερεκτιμημένα σε σχέση με τώρα. Προκρίσεις. Δεν νομίζω. Οι γυμνάστριες κάποτε θεωρώ ότι ήταν πιο στάρ από ό,τι είναι σήμερα. Ήταν πρωταγωνίστριες στην εκπομπή. Αυτό θα σου έλεγα. Πολύ παλιά αυτό, έτσι, πολύ παλιά. Μετά έγινε μια πολύ μεγάλη παύση που θεωρώ ότι κακώς έγινε, γιατί πάντα η γυμναστική στην τηλεόραση είναι ένα κίνητρο για τον κόσμο να δει ένα ωραίο σώμα, μια ωραία κοπέλα, δύο ωραίες κινήσεις και να ακολουθήσει τον δρόμο αυτό. Επομένως, και πάντα είναι μια ωραία εικόνα τώρα. Η γυμναστική, η μουσική, η κίνηση, ο χορός, όλα αυτά είναι όμορφα να τα βλέπεις. Και την ψυχή μας κάνει καλό. Πέρα από οπτικά, γιατί το έχουμε ανάγκη. Δηλαδή, πολύ. Θεωρώ πλέον ότι πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στο γυμναστήριο για να εκτονωθούν. Ναι. Και να διοχετεύσουν την αρνητική τους ενέργεια που σας έπαιξαν όλη την ημέρα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι τυχαίο. Mm. Ένας άνθρωπος που κάνει γυμναστική εκρίνει ενδορφίνες. Οι ενδορφίνες είναι οι ορμόνες της καλής διάθεσης, της χαράς, της αισιοδοξίας. Πολύ τελευταία. Είναι αναλγητικές κατά του πόνου, όπως η σερωτονίνη. Επομένως, κάνοντας άσκηση, εκρίνονται αυτές οι ορμόνες και ο άνθρωπος μπορεί να μπει μέσα σε ένα γυμναστήριο, σε μια αίθουσα με το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής του. Και να βγει χαρούμενος και να μην σκέφτεται τίποτα. Επομένως, στην εποχή που διανύουμε, το πιο βασικό είναι αυτό και μετά είναι το αισθητικό κομμάτι. Σε βοήθησε η δουλειά σου στο δύσκολο διάστημα που όλοι ξέρουμε ότι έχεις περάσει. Σε βοήθησε. Ναι, βέβαια, με βοήθησε η δουλειά μου πολύ, βέβαια. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σκληρό είναι να χάνεις τον μπαμπά σου το Σάββατο και τη Δευτέρα να πρέπει να πατήσεις το play και να κάνεις γυμναστική με μουσική. Πολύ δύσκολο. Πώς το έκανες αυτό? Δεν ξέρω. Mm-hmm. Μάλλον η εμπειρία των ετών και ο επαγγελματισμός που με διακρίνει, δεν ξέρω πώς το έκανα. Τώρα που το σκέφτομαι, μου φαίνεται βαρύ και ασήκωτο. Βαρύ και ασήκωτο. Να βάλω μουσική, να πατήσω το play και να πρέπει να κινηθώ με ζωντάνια, γιατί η δουλειά είναι δουλειά και πρέπει να συνεχιστεί. Είσαι δυνατή γυναίκα όμως, Σοφία. Είσαι δυνατή γυναίκα. Ναι, εντάξει, χρειάστηκες βοήθεια. Όλοι χρειάζονται βοήθεια όταν περνάνε δύσκολα. Αλλά αν δεν έχεις τη δύναμη και εσύ από μέσα, δεν τα καταφέρνεις. Τη δύναμη νομίζω σου τη δίνουν και τα παιδιά. Mm. Δεν σε αφήνουν να βουλιάξεις τα παιδιά. Αυτό νομίζω ότι από εκεί άντλησα την περισσότερη δύναμη και από τη βοήθεια των γύρων μου. Σηκώθηκες ποτέ και μάλλον έβλεπες τον εαυτό σου κάπως που δεν σου άρεσε. Κατάλαβες τι εννοώ, η εικόνα. Λέγες είμαι μητέρα, είμαι σύζυγος. Πρέπει λίγο να τονωθώ για να μπορέσω να ξέρεις να λειτουργήσει. Δεν υπήρχε ο εαυτός μου, δεν υπήρχε τα μαλλιά μου ατιμέλητα. Εγώ ατιμέλητη, είχα να βαφτώ μήνες. Είχα να βάλω κρέμα μήνες. Είχα να φτιάξω όταν είχα μου μήνες. Δεν ήθελα να βγαίνω, ούτε και ήθελα να τρώω. Πέρασα πολύ, πολύ δύσκολα. Έκλαιγα, ήμουν συνέχεια πρισμένη. Πολύ δύσκολα, αλλά όλοι το περνάνε αυτό το στάδιο, νομίζω, όταν χάνουν ένα πολύ αγαπημένο τους πρόσωπο. Mm. Και μετά είναι δύο τα τεινά. Mm. Ή πρέπει να σηκωθείς και να επιστρέψεις παλιούς σου ρυθμούς, και για σένα και για τους γύρω, ή βυθίζεσαι και πας αλλού και χρειάζεσαι φάρμακα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μετά. Σε είχα δει εκείνο το διάστημα, σε είχα δει και στο νοσοκομείο, μάλιστα που ήταν ο σύζυγός σου τότε. Ήμουν εκεί για μια δικιά μας υπόθεση και σε είχα δει. Δεν ξέρω να το θυμάσαι γιατί δεν ήσουν και σε πολύ. Ήσουν αυτό που περιέγραψες. Και ο σύζυγός σου όμως στάθηκε πολύ δίπλα σου. Και είναι σημαντικό αυτό. Ο σύζυγός μου στάθηκε και στο μπαμπά μου πολύ δίπλα του, σαν γιος, και φυσικά και σε μένα δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Άρα είναι σημαντικό τελικά αυτό να βλέπεις ότι ο άνθρωπός σου είναι δίπλα σου σε μια πολύ δύσκολη στιγμή που αφήνεις και στον εαυτό σου και όπως μας περιέγραψες, το θηλυκό σου κομμάτι δεν υπήρχε. Ναι, θέλει και υπομονή από την πλευρά του συντρόφου, έτσι, πέρα από το ότι να σε στηρίξει πρέπει να κάνει και υπομονή γιατί έχεις και, πώς να πω, μια συμπεριφορά... Όχι αυτή που έχεις μάθει εσύ, όχι αυτή που είσαι εσύ μάλλον. Όχι που ξέρει και τόσα χρόνια. Κυκλοθυμική θα λέγαμε. Αυτό ακριβώς, κυκλοθυμική, δηλαδή μπορεί να ξεσπάσει, μπορεί να κλάψει, μπορεί να νευριάσει, μπορεί... Για δύο πράγματα. Θέλει και υπομονή και θέλει και αγάπη από την πλευρά των γύρω για να... Δηλαδή εμένα τα παιδιά μου δεν ξεχάσω, με κοιτούσαν στα μάτια επί δύο χρόνια. Mm-hmm. Βαθιά στα μάτια να δουν θα κλάψει. Μαμά τώρα επειδή άκουσε το τραγούδι αυτό ή επειδή χτύπησε η καμπάνα της εκκλησίας ή επειδή έγινε αυτό. Δεν θα κλάψει μαμά επειδή περνάμε έξω από νεκροταφείο. Με κοιτούσαν στα μάτια. Με αγωνία. Κάτι που δεν είναι ωραίο και για τα μικρά παιδιά. Τι κουβέντα είπες τώρα. Αυτό για τα παιδιά, δηλαδή την αγωνία που βιώνουν τα παιδιά. Βέβαια. Να σε δουν καλά. Βέβαια. Τα παιδιά δεν θέλουν να βλέπουν τη μαμά στεναχωρημένη.
να πονάει, ό,τι και αν έχει γίνει. Ειδικά τα μικρά, έτσι που τα δικά μου ήταν πολύ μικρά, δεν καταλαβαίναν και πολλά πράγματα. Ναι, το έχεις δουλέψει όμως πολύ με τον εαυτό σου. Το έχεις δουλέψει. Εντάξει, μετά από 3 χρόνια συνήλθα, νομίζω που πήρε πολύ. Εντάξει, ο καθένας θέλει τους χρόνους για κάποια πράγματα. Αν βέβαια δεν είναι κάτι που σταματάς να πονάς, προς Θεού. Το δουλεύεις διαφορετικά στο μυαλό σου. Και κάθε φορά που κάτι ακούς γύρω σου, όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα και με στεναχώρησε όλους, πάντα εσύ ανατρέχεις το δικό σου περιστατικό. Και ξαναβιώνεις το δικό σου περιστατικό. Ναι. Και δεν είναι εύκολο αυτό. Υπήρχε διάστημα άλλο επαγγελματικά να σε γυρίσω εγώ, που και επαγγελματικά ταρακουνήθηκαν τα θεμέλια. Δηλαδή, είπαμε αυτό ότι υπήρχε η χρυσή εποχή που οι γυμνάστες ήταν παντού. Βγάζανε χρήματα, θεωρώ ότι υπήρχε μια προβολή. Βγάζανε, αλήθεια, δεν ξέρω να βγάζανε. Βγάζανε. Ναι. Ήτανε καλές εποχές. Δηλαδή και στα γυμναστήρια η ώρα της γυμνάστριας που ήταν τηλεοπτική πληρωνόταν πενταπλά. Όχι απλώς, περισσότερο. Αυτό το θεωρείς σωστό εσύ? Όχι. Είχαν υπερεκτιμηθεί κάποια πράγματα, θεωρείς, στην τότε εποχή που... κοιτάξτε, είναι πολλά που δεν θεωρώ σωστά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η γυμνάστρια και τώρα μία παρουσιάστρια μπορεί να εμφανιστεί σε ένα μαγαζί και να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό γιατί κάτι έκανε. Είναι σωστό και αυτό, ας πούμε. Mm-hmm. Απ' την άλλη. Η τηλεόραση έτσι είναι. Αυτά είναι τα καλά της για αυτούς που... δηλαδή δεν μπορείς να πεις όχι εγώ δεν συμμετέχω, εγώ δεν το κάνω. Κοιτάς και η μετάβαση πώς είναι όμως όταν υπάρχει ένα διάστημα υπερπροβολής και με καλές αμοιβές. Στο διάστημα που παγώνουν τα πράγματα λίγο. Κοίταξε, εγώ δεν ήμουν ποτέ ένα άτομο ιδιαίτερης προβολής. Δηλαδή δεν υπήρξε υπερπροβολή σε μένα ποτέ. Ήμουνα λίγο και ξανά λίγο. Σταδιακά δηλαδή. Ήμουνα σε νορμάλ επίπεδα θεωρώ προβεβλημένη στο κομμάτι της γυμναστικής. Γιατί διαφορετικά μπορεί να μου είχε κάνει κακό, να είχα στερητικό. Αυτό όμως που είχα κάνει δεν με οδήγησε σε στερητικό σύνδρομο. Επίσης δεν έμεινα ποτέ άνεργη. Διότι και οι σπουδές μου ήταν πολύ καλές και τα μεταπτυχιακά μου ήταν πάρα πολύ καλά και η ζήτησή μου ήταν τεράστια. Όχι γιατί είχα περάσει από την τηλεόραση, αλλά γιατί έκανα πολύ καλό έργο. Γιατί για σειράσεις. Γι' αυτό σε επιλέξαν τώρα για αυτή τη θέση, γιατί δεν είναι κάτι απλό. έχω βραβευτεί αρκετές φορές. Εκτός τηλεόραση, για πράγματα που δεν αφορούν τηλεόραση φυσικά, για την προσφορά μου στον χώρο του fitness, είμαι εισηγήτρια σεμιναρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό, είμαι fitness editor σε περιοδικά και σε site. Κάνω πάρα πολλά πράγματα για να πεις ότι ένιωσα άσχημα που δεν, αυτή τη στιγμή που δεν κάνω τηλεόραση. Δεν με απασχολεί. Τώρα που μου τα περιγράφεις όλα αυτά και σε βλέπω, ποια είναι η σχέση σου με τον καθρέφτη? Δηλαδή, όταν κάθεσαι μπροστά στον καθρέφτη, θεωρείς ότι είσαι μια όμορφη γυναίκα? Θεωρείς ότι έχεις πολύ άσχημη γυναίκα? Εγώ γενικώς είμαι αυτοκαταστροφική και είμαι πολύ αυστηρή. Μαστιγώνομαι. Mm-hmm. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Πάντα βρίσκω ντεφό, πάντα βρίσκω πράγματα που δεν μου αρέσουν. Τι δεν σου αρέσει πάνω σου, είμαι περίεργη. Πάντα με ενοχλούν. Είμαι περίεργη, τι δεν σου αρέσει πάνω σου, πες μου. Δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, έχεις το ιδανικό σώμα, έχεις το ιδανικό ύψος. Εσείς το λέτε αυτό και σας ευχαριστώ. Όχι, μα λέμε την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, θα ήθελα να ήμουν six-pack που δεν είμαι six-pack στην κοιλιά μου, έτσι. Θα ήθελα να ήμουν 5 κιλά αυτό. Θα ήθελα τα μαλλιά μου να ήταν μέχρι τη μέση. Θα ήθελα πολλά πράγματα. Θα ήθελα. Το πρόσωπό μου να ήταν καλύτερο, η μύτη μου να ήταν λίγο πιο λεπτή. Θα έκανες ποτέ επέμβαση αισθητική, δηλαδή τώρα που μου το έκανε. Θα έκανα. Θα έκανες ποτέ. Να διορθώσεις κάτι που δεν σου αρέσει τόσο πολύ πάνω σου. Αν ήταν κάτι τραγικό πάνω μου που δεν θα μπορούσα να το ανοιχτώ, νομίζω θα έκανα αν. Και φοβάμαι πολύ τους γιατρούς. Φοβάσαι τους γιατρούς και κοιμάσαι κάθε βράδυ με γιατρό. Φοβάμαι πολύ τη γενική αναισθησία, πάρα πολύ. Ναι, και τώρα προημερών που ο άντρας μου έκανε το εμβόλιο για τη γρήπη, ήθελα 2-3 μέρες να κάνω ψυχολογική προετοιμασία. Σοβαρά, Τελικά, όταν έχεις ένα σπίτι σου έναν άνθρωπο με ένα επάγγελμα, νομίζω ότι επηρεάζεσαι πάρα πολύ. Εξαρτάται, τι επάγγελμα. Του γιατρού, εντάξει, είναι δύσκολο. Δεν είναι μόνο ότι είναι γιατρός, είναι χειρουργός, κάνει επεμβάσεις πολύ δύσκολες, πολύ σημαντικές για τη ζωή του άλλου. Είναι κάτι, δηλαδή, αν ανοίξει το κινητό του και δει φωτογραφίες από κάποια χειρουργία, την καρδιά θα το κλείσει αμέσως, δεν θα δει τίποτε άλλο. Υπάρχει θαυμασμός όμως. Σημαντικό αυτό σε μια σχέση, να θαυμάζω ένα τον άλλον, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια υπάρχει θαυμασμός. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ειδικότητα από την οποία εξαρτάται η ζωή αυτού που χειρουργείται και των υπολείπων 10 που περιμένουν έξω.
Είναι σημαντικό αυτό. Είναι αυτό που λέμε ότι σώζουν ζωές αυτοί οι άνθρωποι. Δεν κάνουν κάτι απλό. Δηλαδή... Ναι, όλες οι ειδικότητες είναι πολύ σοβαρές στην ιατρική. Αυτή όμως θεωρώ ότι είναι από τις πιο σοβαρές. Πιο δύσκολες. Η καρδιοχειρουργική. Ναι. Άρα οι κυρίες που μας ακούνε έχουν ελπίδες ότι μπορούν να χάσουν κιλά μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα προλαβαίνουν. Είναι 3-4 μήνες μέχρι το καλοκαίρι, ναι. Αν ξεκινήσουν, ας πούμε, Μάιο-Απρίλιο, είναι οριακό, λες, έτσι, δεν είναι? Είναι οριακό, είναι οριακό. Εκτός αν υπάρχει μια πολύ καλή υποδομή, ένα πολύ καλό σώμα, οπότε εκεί είναι, ξεκινάς και στο παραπέντε και κάτι μπορεί να δεις. Όταν έρχεται μια κυρία και σου ζητάει να την αναλάβεις, ναι, είσαι ειλικρινής? Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποια κυρία και να πει ότι εγώ θέλω να χάσω μέσα σε ένα μήνα 10 κιλά. Και αν δεν μου το κάνεις εσύ, θα πάω σε κάποιον άλλο, γιατί ο ανταγωνισμός. Ναι, δεν θα την αναλάβω μια κυρία που θα έρθει και θα μου πει θέλω σε ένα μήνα 10 κιλά. Σου έχει συμβεί? Ναι, με. Λέει. Ναι, βέβαια, δεν την αναλαμβάνω. Δεν έχει νόημα. Ούτε να την κοροϊδέψω, ούτε κι εγώ το χανάκι να το κάνω. Σημαντικό. Άρα έχεις πει όχι, έτσι. Λες ότι δεν θα σας το κάνω αυτό. Φυσικά και δεν αναλαμβάνω, ή φυσικά μπορεί να αναλάβω κάποιον και στην πορεία να μην μου κάνει ο τρόπος που με αντιμετωπίζει, ο τρόπος που συνεργάζεται μαζί μου. Και επίσης να σταματήσω τη συνεργασία. Όταν δουλεύεις πολλά χρόνια, κορίτσια μου όμορφα, σωστό και αυτό. Φτάνεις σε ένα σημείο και έχεις την επιλογή στο ποιον θα γυμνάσεις και ποιον όχι. Κάποτε δεν άφηνα να πέσει κάτω τίποτα. Τώρα πια είναι πολλά τα χρόνια που δουλεύω και κάνω αυτή τη δουλειά. Έπρεπε να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Να μπορώ κι εγώ να επιλέξω αυτούς με τους οποίους θα ασχοληθώ. Σημαντικό αυτό που λες. Ναι. Και μια εποχή δύσκολη που πολλοί. Ναι. Δεν έχουν επιλογές. Όχι μόνο δεν έχουν επιλογές. Ναι, και κάνουν ίσως πράγματα που υπό διαφορετικές συνθήκες ίσως δεν θα τα κάνουν και στη δουλειά τους. Πολλοί βάζουν πολύ νερό στο κρασί τους, δηλαδή περισσότεροι πλέον. Όχι. Οι δύσκολοι καιροί μπορεί να μου έχουν ρίξει τη δουλειά. Αλλά και πάλι και στη λιγότερη δουλειά πάλι είμαι επιλεκτική. Πια. Σημαντικό. Φίλες έχεις από το χώρο? Ναι, βέβαια έχω φίλες από το χώρο. Κυρίως την συνάδελφο και κουμπάρα μου, την Έλλη Αγγελιδάκη. Α, ναι. Είχα καλύψει τώρα, έχω κάτι να συνηθώ. Ναι. Τα βαφτίσια είχα καλύψει. Τα βαφτίσια είχα καλύψει, νομίζω. Κάποιο πριν πόσα χρόνια? Πριν 5 χρόνια έγιναν του μικρού. Λοιπόν, πριν 9 χρόνια, του μεγάλου. Πριν 5 χρόνια πρέπει να καλύψει τα βαφτίσια νομίζω του μικρού. Νομίζω πως ναι. Ναι. Θύμησέ μου που ήταν στα... ήταν στην Βόρεια. Αγία... Ήταν στην Αγία Άννα και μετά στο Άιλαντ. Βόρεια, εδώ στο... Ναι. Το θυμάμαι. Είχα καλύψει τα βαφτίσια, μπράβο. Είναι ο μόνος που βαπτίστηκε εδώ, γιατί όλοι οι υπόλοιποι πήγαμε στη θάλασσα, στην Αγία Μαρίνα. Άρα σε αυτόν ήμουν, θυμάμαι. Αλλά κρατήσαμε το ίδιο μέρος της διασκέδασης, ώστε να μην νιώθει το παιδί άσχημα κι άβολα. Άλλα παιδάκια θες να κάνεις? Όχι. Δεν θέλω άλλα, γιατί δεν έχουμε βοήθεια και εργαζόμενοι, βαριά εργαζόμενοι και οι δύο, εξαρτημένοι από γυναίκες που μας βοηθάνε στο σπίτι, δεν είναι και το πιο ιδανικό. Εξάλλου, να σας πω και την αλήθεια, δύο γιους ήθελα. Ο Θεός μου τα έδωσε όπως τα ήθελα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Ήθελες αγόρια, Ναι, ήθελα αγόρια. Για να τους κάνεις αθλητές, γι' αυτό ήθελες αγόρια. Όχι, γιατί δεν τα αγόρια δεν γίνονται μόνο αθλητές. Νομίζω ότι μου τέριαζε πιο πολύ ένα αγόρι να παίζω μπάσκετ μαζί του ή να γυμνάζομαι παρά ένα κοριτσάκι που θα του φτιάξει τα κοτσιδάκια, τις πλεξούδες. Βγάζεις αυτό το δυναμισμό. Βγάζει γιατί θα πει. Ναι, όχι. Γι' αυτό δεν το λέω. Αλλά βγάζεις το δυναμισμό. Δηλαδή ότι φαίνεται ότι είσαι μια γυναίκα η οποία. Είσαι δυνατή. Ναι. Πολύ δυνατή. Και όχι μόνο εξωτερικά. Δεν έχω τεράστιες ευαισθησίες. Δεν με ξέρετε καλά. Τεράστιες. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευαίσθητη είμαι κατά βάθος. Οι δυνατοί άνθρωποι έχουν ευαισθησίες. Ξέρω όμως ότι η εικόνα μου δείχνει πιο σκληρή από αυτό που είμαι. Αυτό σκληρή θα έλεγα. Είπες πιο ωραία λέξη. Φαίνεσαι πιο σκληρή ίσως από ότι. Φαίνεσαι μια σκληρή γυναίκα δηλαδή. Μια σκληρή γυναίκα. Ρωτήστε αυτούς που με ξέρουν πολύ καλά και που ζουν μαζί μου. Τελικά είδες ότι αυτό. Κάποιος... Ίσως είναι και η άμυνα. Η άμυνα, μπράβο. Και ότι στη δουλειά ο άνθρωπος θα βγάλει ένα δυναμικό χαρακτήρα στη ζωή του. Μπορεί πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι στη δουλειά του. Είναι άπειρες οι φορές. Άπειρες, όχι λίγες που έχω ακούσει ότι. Εσύ, που είσαι τόσο γλυκιά, είσαι τόσο καλή, δεν σου φαίνεται σαν εικόνα. Ναι. Είναι άπειρες φορές που το έχω ακούσει αυτό. Ποιος ξέρει, θα φταίει το ύψος. Μπορεί να δεν φταίει μόνο το ύψος. Θέλει ότι εγώ επιμένω και σου λέω: θεωρώ ότι είσαι δυνατή γυναίκα με πολλές ευαισθησίες όμως ταυτόχρονα. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι λες και άφησε τον εαυτό σου να ζήσει και τα δύσκολα και τα αντιμετώπισε, τα βίωσε για να μπορέσει σήμερα να είσαι τουλάχιστον λίγο καλύτερα. Αυτό. Ναι. Μην ξεχνάς ότι είμαι και ένα παιδί που από τα 18 ζει μόνη της, είσαι στο εξωτερικό, πολλά χρόνια μόνη μου. Όλα αυτά σε σκληραίνουν. Δεν ήμουνα το παιδί του μπαμπά και της μαμάς που ζούσε μαζί τους, που το προστατεύανε. Τα έχω κάνει όλα. Πάντα με τη βοήθειά τους, βέβαια, κυρίως την οικονομική. Αλλά μόνη μου, τα πάντα όλα μόνη μου.
Πολύ ωραία. Σοφία μου, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα, που μας αφιέρωσε την Τετάρτη το βράδυ και στερηθήκαν οι άνδρες στο σπιτιού σου. Να. Μας είπες πολύ ωραία πράγματα και εμένα μου αρέσει πολύ να μιλάω μαζί σου. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι πως είχαμε συναντηθεί πριν λίγο καιρό και κατάλαβα πολλά για σένα. Δηλαδή είναι πολύ ωραίος άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα μα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία μαζί σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δούμε ένα βίντεο και επιστρέφουμε αμέσως. Ξανά μαζί τα φιλαράκια. Η Λίζα Κούντρου, η Κόρτνεϊ Κόξ, ο Ντέιβιτ Σουίμερ και ο Ματ Ντεμπλάνκ έδωσαν το παρόν. Ενώ η Τζένιφερ Άνιστον, συγκινημένη με δάκρυα στα μάτια, μίλησε για τον αρχιτέκτονα της επιτυχημένης σειράς στο αφιέρωμα που προβλήθηκε χθες βράδυ από τα NBC. He really gave us the opportunity of a lifetime and probably the best 10 years of our acting careers that we will forever remember. And we experienced friendship, family, heartbreak, babies, everything together. And we also sort of had a wonderful experience with the world loving us as well. Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της για το σύριαλ που εκτόξευσε την καριέρα της. The beginning it was not a hard thing. We really just wanted to hang out with each other. We have to do this. We really just fell in love and adored each other instantly and would hang out in each other's houses and, you know, watch the show together. Από τα βασικά μέλη του cast απουσίαζε ο Μάθιου Πέρι καθώς βρίσκεται στο Λονδίνο για την προετοιμασία θεατρικής παράστασης. Πάντως προλόγησε την πιο δημοφιλή παρέα στην ιστορία της τηλεόρασης με ένα βίντεο. Ο παρουσιαστής ρώτησε αν είχαν υπογράψει συμβόλαιο πως οι πρωταγωνιστές δεν θα είχαν ερωτικές σχέσεις μεταξύ τους και η Λίζα Κούντρου είπε πως δεν της ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Είναι τα παιδιά της αφρόκρεμας της Ρωσίας που μέσα από τα social media προκαλούν, αποκαλύπτοντας τον χλιδάτο τρόπο ζωής τους και κάνοντας επίδειξη του πλούτου τους. Οι νεαροί εκπρόσωποι της ρωσικής ολιγαρχίας ποζάρουν σε πολυτελείς επαύλεις, πανάκριβα αυτοκίνητα, ιδιωτικά τζετ και πάρτι βουτυγμένα στην πολυτέλεια. Μένουν στα ακριβότερα ξενοδοχεία του πλανήτη και ποτίζουν τα κατοικίδια τους με τις πιο τσουφτερές σαμπάνιες. Πανέμορφες κοπέλες με εσμιλεμένα σώματα και μικροσκοπικά μαγιό πρωταγωνιστούν στις φωτογραφίες που ανεβάζουν στο διαδίκτυο. Μακριά από το ρωσικό χειμώνα, τα παιδιά των Ρώσων μεγιστάνων ποζάρουν σε κότερα, παραλίες και πισίνες τροπικών ηλιόλουστων περιοχών. Όπως είναι φανερό, εκτός από τα ταξίδια, τα πλούσια παιδιά της Ρωσίας λατρεύουν και την ταχύτητα με τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα. Ο ανώνυμος λογαριασμός στο Instagram, ωστόσο, δεν προβάλλει αυτή τη ζωή, αλλά μάλλον τη χλιαβάζει, σύμφωνα με τον δημιουργό της, που υποστηρίζει πως με αυτόν τον τρόπο κοροϊδεύει την κοινωνική αδικία, αλλά δεν μισεί αυτά τα παιδιά. Το προφίλ αυτό προκαλεί αίσθηση καθώς οι γόνοι πλούσιων οικογενειών της Ρωσίας κάνουν προκλητική επίδειξη με λεφτά που προέρχονται από αμφιλεγόμενες δραστηριότητες. Αρκετοί μάλιστα από αυτούς δεν έχουν καν συμπληρώσει τα 18 έτη της ηλικίας τους. Σήμερα έχουμε πολύ ωραίες γυναίκες και ταλαντούχες στην εκπομπή. Και πολύ ωραία θέματα. Και πόσες φορές καθόμαστε, είτε είμαστε σε παρέα με γυναίκες, είτε είμαστε σε παρέα με άντρες και λέμε. Αυτή η σχέση με έχει στιγματίσει. Αυτή η σχέση μου έχει αφήσει κατάλοιπα. Μιλάμε για ολέθριες σχέσεις. Κυρία Βαλιτισμένο θέμα συζήτησης. Πολύ. Από τις μέρες μας στις τραπέζι για καθίσεις για τις σχέσεις τα κουβεντιάζουν. Κυρία Βαϊνά μαζί μας. Ελένη Βαϊνά, συγγραφέας. Με ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Δύο πολύ ωραία βιβλία και τώρα ετοιμάζετε κι άλλο. Τι γίνεται, θα μας τα πείτε. Αυτό που γράφω τώρα θα αργήσει πάρα πολύ. Αλλά θα μιλήσουμε για αυτό το οποίο είναι το τελευταίο, Ολέθρια Σχέση. Ένας τίτλος ο οποίος βασίστηκε σε αληθινή ιστορία. Τώρα, πώς εμπνευστήκατε και το περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά και τον τίτλο του βιβλίου. Το περιεχόμενο του βιβλίου, η ιστορία όλη είναι πραγματική. Mm-hmm. Το έγραψα ταυτοχρόνως, το ζούσα κιόλας. Οι ήρωες είναι φίλοι κάποιοι, όχι πάρα πολύ κοντινοί, αλλά ωστόσο μάθαινα σε πρώτο πλάνο τις εξελίξεις. Mm-hmm. Πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα πριν το βάλω στο χαρτί, όμως με προκάλεσε το θέμα να το γράψω, γιατί συμμετείχα, στήριζα, συμβούλευα, έλεγα τη γνώμη μου. Για να σας προκαλέσει, πάνω θεωρώ ότι θα ήταν κάτι, ένα έντονο γεγονός. Ναι, θύμωσα κιόλας. Θύμωσα γιατί είμαι και εγώ μητέρα, έχω δύο παιδιά, έχω χωρίσει, τα παιδιά μου όμως δεν το ζήσανε το διαζύγιο. Με τον πρώην σύζυγο έχουμε μια υπέροχη φιλική σχέση. Και παρόλο που είμαστε χωρισμένοι, τα μεγαλώσαμε μαζί τα παιδιά. Συμμετείχε στη ζωή τους,
δεν θα εμπόδιζα ποτέ τον πατέρα να διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στη ζωή των παιδιών του. Θεωρώ δε αυτό ότι είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των παιδιών. Δεν φταίνε να πληρώνουν τα λάθη μας. Οπότε, σε προκειμένη περίπτωση και στο βιβλίο, θεωρώ ότι καταγράφεται ένα δύσκολο διαζύγιο. Που τα παιδιά, ναι, μεν θα έπρεπε να είναι κοινός παρονομαστής για τους δύο γονείς που δεν ήταν, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Και ουσιαστικά τα παιδιά γίνανε θύματα σε μια κατάσταση που οι ίδιοι γονείς τους βάλανε μέσα. Ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Και αυτό τελικά δεν το καταλαβαίνουν την ώρα που το κάνουν, αλλά το κουβαλάνε στη ζωή τους. Μία ζωή, δηλαδή, αυτό είναι ένα τραύμα που μπορεί να μην βγει εκείνη τη στιγμή, αλλά αργότερα στην ζωή τους ως ενήλικες το έχουν, το κουβαλάνε. Πόσο εύκολο είναι να αποτυπωθεί όμως μία τέτοια κατάσταση σε κόλλες χαρτιού? Πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θεωρούσα ότι είναι εύκολο, γιατί τα προηγούμενα βιβλία μου ήταν ιστορικά μυθιστορήματα, είχαν πάρα πολύ μελέτη πηγών, ιστορίας κτλ. Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτήν την ιστορία όμως, ήταν τόσο δύσκολο να γραφτεί, τόσο πολύ που έσβησα και έγραψα. Καταρχήν, δημιουργία μηχανίας στους ήρωες. Από τον βασικό μου ήρωα πήρα την άδεια κάποια στιγμή. Αυτό θα σας ρώταγα. Πώς αντιδράσαν όταν τους είπατε ότι εγώ θα αποτυπώσω την ιστορία σε βιβλίο? Ποια ήταν η αντίδρασή τους? Στην αρχή ήταν αρνητική, αλλά επειδή το είχε ζήσει και πλέον έκανε τον απολογισμό του, μου είπε, θα ήθελα να γραφτεί, μήπως τυχόν οι αναγνώστριες που θα το διαβάσουν πάρουν κάποιο δίδαγμα από όλο αυτό. Απλά έπρεπε να τοποθετηθούν έτσι τα πράγματα, που αν το παιδί κάποια στιγμή, έστω και ως ενήλικας, το διάβαζε, να μην καταλάβει ότι είναι το συγκεκριμένο παιδί, αλλά στη θέση του να μπουν όλα τα παιδιά των χωρισμένων γονιών, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει κανείς τον εαυτό του μέσα στο πολύ βιβλίο. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύονται, είναι ψυχές μικρές, οι οποίες έχονται προφανώς σε γεγονότα προς που ευθύνονται και τα ίδια τα παιδιά. Ακριβώς. Τελικά οι σχέσεις είναι εύκολες στις μέρες μας? Είναι πως εμείς οι άνθρωποι τα κάνουμε όλα τόσο δύσκολα και πολύπλοκα? Οι σχέσεις έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες, γιατί είναι και δύσκολες οι συνθήκες ζωής. Και ενώ καταβάλουν όλοι τεράστιο κόπο για να επιβιώσουν επαγγελματικά, οικονομικά, στην προσωπική του ζωή, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον εξηγήσω, δεν καταβάλουν καθόλου κόπο. Νομίζουν ότι εκεί τα πράγματα θα έρθουν μόνο τους και εύκολα, και κάνουν τεράστιο λάθος. Είναι σκληρή δουλειά η προσωπική μας ζωή και θέλει οργάνωση, θέλει στόχο. Και θέλει αυτό το πράγμα που θέλεις να το κατακτήσεις με καθημερινή δουλειά. Ο έρωτας, κι αν έρθει, που έχει να κάνει με χημεία, με βιολογία, με μια καθαρή έλξη στην αρχή, για να γίνει αγάπη στην πορεία, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει μια ωριμότητα. Θέλει να μπορείς να δουλεύεις καθημερινά, τα προβλήματα που προκύπτουν να τα λύνεις επιτόπου, καλοπροαίρετα. Είμαστε άνθρωποι διατεθειμένοι όμως να κάνουμε υποχωρήσεις. Γιατί σου λέει ο άλλος? Αν κάναμε, δεν θα γράφουμε βιβλία. Ναι, σου λέει ο άλλος. Δεν θα είχαμε θέματα. Συμβιβασμούς, συμφωνώ. Συμβιβάζομαι στη δουλειά μου κάθε μέρα. Συμβιβάζομαι στους ρυθμούς μου, στη ζωή μου έξω. Θα συμβιβαστώ και στη σχέση μου? Ή μήπως τελευταία βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι τόσο έτοιμοι να παλέψουν, να σώσουν μια σχέση? Θέλει μικρούς συμβιβασμούς. Μικρούς όμως. Καθημερινούς όμως. Αν τυχόν είναι πολύ μεγάλα τα θέματα, δεν ξεπερνούνται. Αλλά όταν είναι μικρά, μπορείς να τα δουλέψεις και να τα ξεπεράσεις. Και το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πετάξεις μακριά τον εγωισμό. Αν ξεκινήσεις τη σχέση και βάλεις μπροστά το εγώ, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να προχωρήσει. Η ολέθρια κατάληξη είναι σίγουρη. Είναι σίγουρη. Ο εγωισμός και ο όλεθρος πάνε παρέα. Γράψατε το τέλος του βιβλίου είναι ίδιο με το τέλος της ιστορίας ή το αλλάξατε καθόλου? Το τέλος του βιβλίου δεν το άλλαξα, όχι. Είναι το ίδιο, αλλά έχω κάνει πολύ μικρές αλλαγές σε τόπους, σε σημάδια τα οποία δεν δηλώνουν την ταυτότητα των ανθρώπων, ακριβώς. Τώρα, να σας ρωτήσω από πού εμπνέεστε, φαίνεται. Κάτι άλλο, εκτός από τις ανθρώπινες σχέσεις. Παρατηρείτε, δηλαδή, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στις ανθρώπινες σχέσεις. Παρατηρείτε, δηλαδή, έχετε απέναντί σας ένα ζευγάρι. Τώρα, δανειζόμαστε ζευγάρι λόγω του τελευταίου βιβλίου. Αλλά η έμπνευσή σας ποια είναι? Είναι ένα περιστατικό που θα βρείτε προδρόμου? Είναι κάποιος άνθρωπος που γνωρίζετε και σας τραβάει η ζωή του?
Η έμπνευσή μου προέρχεται σίγουρα από την καθημερινότητα. Λέω εγώ γελώντας καμιά φορά ακόμα και στη δουλειά, ζω ιστορίες καθημερινής τρέλας, άρα κάποια στιγμή θα βγουν στο γραπτό μου. Ωστόσο, εγώ εμπνέομαι και από την ιστορία, επειδή διαβάζω πάρα πολύ ιστορία και τελικώς αναπαράγεται αυτό που ζούμε σήμερα, το έχουμε ξαναζήσει πριν 100 χρόνια για κάποιον που έχει διαβάσει πολύ. Προηγούμενα βιβλία ήταν ιστορικά και αναπαράγω πράγματα τα οποία έχουν μια κυκλική πορεία. Το επόμενο βιβλίο που ετοιμάζετε και που θα αργήσει, λέτε, να ετοιμαστεί και να λογικό. Θα αργήσει γιατί εργάζομαι και ο χρόνος... Τι πραγματεύεται, πώς... Έχω τώρα δύο ιδέες και παλεύουν ποια από τις δύο θα επικρατήσει. Έχω γράψει τα πρώτα κεφάλαια και στο ένα που είναι σε μια ιστορική περίοδο πριν 200 χρόνια και αυτό σημαίνει πολύ διάβασμα. Και από εκεί έχουν προκύψει και τα γυαλιά πλέον, δεν βλέπω καλά. Και η δεύτερη ιστορία είναι σύγχρονη και έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Η κεντρική μου ηρωίδα είναι μια οικονομική μετανάστρια. Οπότε, και πολύ επίκαιρο. Και πολύ επίκαιρο πώς επιβιώνει μέσα από συμπληγάδες και πώς τα καταφέρνει στη ζωή της αργότερα και σε σχέση βέβαια με εμάς που είχαμε απλά την τύχη να γεννηθούμε σε μια πιο καλή, να το πω έτσι, γεωγραφικά χώρα. Σωστά. Θα μπορούσαμε εμείς ακριβώς να έχουμε γεννηθεί στην Αφρική και αυτή τη στιγμή να περνάμε τον παθόν μας και να περνάμε μέσα από τη Σαχάρα για να έρθουμε εδώ. Να σας γυρίσω λίγο στο βιβλίο το τωρινό. Όταν το διαβάσανε, οι άνθρωποι που τους αφορούσαν, αναγνωρίσαν και τα λάθη τους. Δηλαδή είπανε, διαβάζοντάς το, μα εγώ το έκανα αυτό το πράγμα. Δεν το διαβάσαν όλοι οι ήρωες βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Μιλήσω εγώ για αυτούς που το διάβασαν. Που το διάβασαν. Ναι. Και μάλιστα είχε και λίγο... έκανε κανείς και τον απολογισμό του ταυτόχρονα. Και μάλιστα... Και καθώς γραφόταν κάποια κεφάλαια, άλλαζε και, πώς να το πω, άλλαζε και πορεία και συμπεριφορά. Δηλαδή, έχω μέσα έναν ηρώ, ο οποίος είναι ψυχίατρος. Προφανώς ο ήρωάς μου κάποια στιγμή τον είδε αυτόν τον ψυχίατρο. Δηλαδή, κουβεντιάσαν, είχαν συνεδρίες. Παίρνει μέρος και ο ψυχίατρος ως ήρωας του βιβλίου, αλλά και ο κεντρικός ήρωας. Οι συζητήσεις των δυο που λαμβάνουν χώρα στο βιβλίο και τη εξελίξη τους, σαφέστατα και άλλαξαν τον τρόπο που έβλεπε τα πράγματα στη ζωή του και άλλαξαν και την πορεία του βιβλίου. Εκεί πέρα δηλαδή που ο ήρωας ήταν έτοιμος να πεθάνει από μια κατάθλιψη στην οποία είχε περιέλθει, βγήκε από αυτή την κατάθλιψη. Άρα άλλαξε και η πορεία του βιβλίου. Τα είναι πιο θετικά. Για τις σχέσεις, που είναι ένα δύσκολο πράγμα που αφορούν όλους, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι άντρες, οποιαδήποτε ηλικία θεωρώ. Πιστεύετε τελικά ότι υπάρχει κάποιο μυστικό με τις πετυχημένες σχέσεις? Ή βέβαια κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή γιατί είναι διαφορετικοί άνθρωποι, εννοείται. Υπάρχουν όμως, πιστεύετε, κάποιοι κανόνες, να το πω εγώ εντός εισαγωγικών, που μπορούν μια σχέση να την κάνουν πετυχημένη? Ναι, υπάρχουν κανόνες, αλλά θέλουν μελέτη, όπως μελετάμε το μάθημα στο σχολείο. Κανόνες στη σχέση όμως. Είναι κανόνες. Όπως? Το έχω μελετήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι κανόνες αφορούν την εκμάθηση βασικών στοιχείων στη σχέση. Είναι σαν μια δουλειά. Θέλει οργάνωση. Δηλαδή, εγώ πρέπει να κάνω αυτά τα πράγματα καθημερινά. Πρέπει να λειτουργώ καλοπροαίρετα. Πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον σέβομαι, να τον ρωτάω, να έχει... δεν βγάζω εγώ το πρόγραμμα σε αυτή τη ζωή που αφορά και τους δύο, άρα πρέπει να συνεργάζομαι και θέλει και πάρα πολύ υπομονή και... πώς ξεκινάς να γίνεις μουσικός? Ειλικρίνεια θέλει, εκτιμάτε, ή πληρώνεται η ειλικρίνεια σε σχέσεις? Θέλει ειλικρίνεια, θέλει ειλικρίνεια και θέλει και πολύ συζήτηση. Δηλαδή την ώρα που σου κάνει κάτι και εκείνη την ώρα ενοχλείσαι με πολύ καλό προαίρετο τρόπο, το θέτεις στο τραπέζι. Δεν υπάρχει ένα χαλάκι που τα σκουπίζουμε από κάτω, γιατί κάποια στιγμή μαζεύεται. Η συγχώρεση υπάρχει στο λεξιλόγιο. Δηλαδή, πολλούς λόγους γίνεται για την απιστία. Πολλά ζευγάρια χωρίζουν και παντρεμένα ζευγάρια, δεν μιλάμε για σχέση μόνο με παιδιά, επειδή υπάρχει τρίτο πρόσωπο. Είτε πλευρά του άντρα, και όχι μόνο του άντρα πλέον, αλλά και τη γυναίκα. Είναι προδοσία. Εγώ δεν μιλάω. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία, αναλόγως την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, τα αντιμετωπίζει κιόλας. Εγώ, για παράδειγμα, την προδοσία δεν θα τη συγχωρούσα. Αλλά πώς φτάνει κανείς στην προδοσία? Έτσι. Δεν ξυπνάει κανείς ένα πρωί και το τρίτο πρόσωπο που μπαίνει σε αυτή τη σχέση βρίσκεται δίπλα του
και τον αγκαλιάζει ή αγκαλιάζουν, τέλος πάντων. Υπάρχει μια πορεία μέχρι το έχει βάλει κάποιος το τρίτο πρόσωπο στη σχέση. Υπάρχει και κενό που προφανώς έχει βρει την πόρτα ανοιχτή και μπήκε. Δεν μπαίνουν έτσι. Αυτή την πόρτα όμως και την περιφρούρηση της οικογένειάς μας έχει έναν τρόπο να γίνεται. Πολύ ωραία συζητάμε μαζί σας και τα λέτε πολύ ήρεμα τα πράγματα. Έχετε σκεφτεί πολύ και έχετε δουλέψει πολύ. Με τον εαυτό σας κυρίως. Έχω δουλέψει, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν φαίνεται στη συζήτηση. Φαίνεται πάρα πολύ. Πιστέψτε με, έχω εμπειρία με την Αγάπη πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις. Μπορώ να καταλάβω αυτόματα έναν άνθρωπο κατά πόσο. Χρειάστηκε να συζητήσω με ανθρώπους. Και όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, αλλά και πολλά χρόνια πριν. Χώρισα όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή. Και αν είχα αυτή την εμπειρία που έχω σήμερα, το λέω και το λέω και στον πρώην άντρα μου, δεν θα χώριζα. Θα μπορούσα να αντιμετωπίσω και να χειριστώ διαφορετικά τα θέματα που προέκυψαν τότε. Και ίσως να μην χώριζα κιόλας. Ωστόσο, δεν άφησα τον εγωισμό και όντας χωρισμένη να υπερισχύσει. Τουλάχιστον δεν έβλαψα τα παιδιά μου. Έχω δύο παιδιά απόλυτα ισορροπημένα και ευτυχισμένα. Πολύ και μάλιστα η κόρη μου με επιβράβευσε κιόλας πρόσφατα, γιατί και αυτή γνωρίζει κάποια από τα πρόσωπα και μου λέει, μαμά, σε ευχαριστώ. Που δεν ήσουν ιστερική, που δεν μας στέρισε στον πατέρα μας. Που... Απλά τι γίνεται, συγγνώμη, σε διακόπτω κιόλας. Εκείνη τη στιγμή ενός διαζυγίου, όταν υπάρχει προδοσία που πετάει στη λέξη, το έχει ψηλόγο, όχι μόνο το τρίτο πρόσωπο. Και είτε η γυναίκα είτε ο άνδρας, είτε και οι άνδρες μπορούν να αισθανθούν πληγωμένοι από ένα πλέον, από έναν χωρισμό. Δεν βλέπουν καθαρά τα πράγματα. Υπάρχει και ότι εγώ θα τον εκδικηθώ αυτόν τον άνθρωπο, λειτουργεί. Η εκδίκηση θεωρώ ότι πέφτει σε πρώτο πλάνο. Οπότε μετά είναι πολύ δύσκολο να είναι και ο παλιός εαυτός και λέμε, μα αυτός ο άνθρωπος που είχα απέναντί μου τόσα χρόνια, πώς άλλαξε, είναι δυνατόν να γίνει έτσι. Αλλάζουν οι άνθρωποι τελικά, οι καταστάσεις αλλάζουν. Δεν αλλάζουν, απλά στην αρχή μια σχέση κρύβουν τον πραγματικό τους εαυτό. Και κάποια στιγμή βγαίνει στην επιφάνεια, γιατί όσο και να τον κρύψεις, θα έρθει η ώρα που θα βγει στον αέρα. Εγώ πάλι πιστεύω ότι όλα τα πράγματα φαίνονται από την αρχή. Τα σημάδια μας τα δίνει από την αρχή. Το πιστεύω αυτό. Εμείς δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχτούμε κάποια πράγματα. Δεν τα βλέπουμε και κάνουμε εκπτώσεις. Αλλά οι εκπτώσεις τελειώνουν σχετικά γρήγορα και αρχίζουν τα προβλήματα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε. Είστε εξαιρετικοί και περνάει πολύ ωραίο χρόνο συζητώντας μαζί σας. Το βιβλίο σας, τι εκδόσεις? Εκδόσεις Διόπτρα, Ολέθρια Σχέση. Αποτελεί έναν οδηγό πλοήγησης για όσους δεν θέλουν να καταλήξουν σε ολέθρια σχέση. Πολύ σωστό είναι αυτό, άρα νομίζω οι περισσότεροι δεν θέλουν. Και αν τυχόν συμβεί αυτό που δεν εύχεται κανείς, τουλάχιστον να σε αφήσουν έξω από αυτή την περιπέτεια τα παιδιά τους. Δεν φταίνουν τίποτα. Είναι αθώα και δικαιούνται να έχουν στη ζωή τους και τους δύο τους γεννητόρες. Πολύ σημαντική κουβέντα και δεν θα πω κάτι παραπάνω, γιατί είπατε νομίζω πολύ σημαντικές λέξεις για το κλείσιμο της συγκεκριμένης ενότητας. Σεβασμός στα παιδιά και βέβαια και στον άνθρωπο που ζήσαμε και κάποια χρόνια. Και σε εμάς σεβασμός, γιατί αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβόμαστε και τους γύρω μας. Ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε. Βλέπουμε ένα βιντεάκι και ερχόμαστε για να κάνουμε γυμναστική για λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Παγκόσμια πρωταθλήτρια ιδιαίτερη στην ποιότητα ζωής. Η Βαγδάτη είναι η χειρότερη πόλη, ενώ το Παρίσι, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη δεν είναι καν στις 35 καλύτερες στη λίστα, σύμφωνα με έρευνα της πολυεθνικής εταιρείας Mercer που έγινε σε 230 επιλεγμένες πόλεις. Η αξιολόγηση επιχεί σε κοινωνικο-οικονομική σταθερότητα, ασφάλεια, εκπαίδευση, περιβάλλον, δημόσιες συγκοινωνίες και πολιτιστικά γεγονότα. Η Αυστριακή πρωτεύουσα με τα εντυπωσιακά πάρκα, το εκτενές δίκτυο ποδηλατοδρόμων, τα σπάνια περιστατικά εγκληματικότητας και τους 1,7 εκατομμύρια κατοίκους, κατέκτησε την κορυφή της έρευνας. Οι κατοικοί της δεν εκπλήσονται για τη θέση της πόλης, καθώς η δημοκρατική κυβέρνηση της χώρας έχει μακρά παράδοση στην κοινωνική πολιτική. Η Βιέννη φιλοξενεί πολλούς φοιτητές, με το μετρό να λειτουργεί όλο το 24ωρο και το κόστος της διαδρομής να είναι 1 ευρώ. Προορισμός Σαββατοκύριακου είναι για τους Βρετανούς η πρωτεύουσα της Αυστρίας, αντί για τη Βαρκελόνη και το Βερολίνο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ζυρίχη και στην τρίτη το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, ενώ η Αθήνα βρίσκεται στην 87η θέση. Οι γερμανικές πόλεις Μόναχο, Ντίσελντορφ και Φραγκφούρτη συμπληρώνουν το top 7 στην κατάταξη, ενώ το Παρίσι έπεσε από την 10η στην 37η θέση, προφανώς λόγω των αιματηρών επιθέσεων το 2015. Εντύπωση προκαλεί η απουσία έστω μιας πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας στις πρώτες 28 θέσεις.
σκεφτόμουν τώρα, Αγάπη, θα σου πω. Έχουμε ένα σπίτι στο οποίο είναι μια γιαγιά. Μια θεία. Μια θεία, η οποία είναι και πρόσφατα εγχειρισμένη. Αλλά τι μου κάνει εντύπωση ιδιαίτερα στη θεία. Κάθε πρωί, λοιπόν, έκανε ασκήσεις στο πόδι της η θεία μου. Ασκήσεις στο πόδι. Και λέω, θεία, χάρη στο κουράγιο σου. Και μου λέει, Βαλεντίνη μου, εγώ έτσι είχα μάθει. Θα βγει, θα περπατήσει. Τώρα δεν μπορεί ακόμη, αλλά όχι, αλλά τι κάνει στη ζωή της γενικώς, επειδή μένει στη Λίμνο. Βγαίνει, περπατάει στη γειτονιά. Όταν είχε ένα θέμα με το γόνατο που δυσκολευόταν με το πι, μπορεί να περπατούσε γιατί έπρεπε να περπατήσει. Στο κρεβάτι τη βλέπω κάθε πρωί κάνει ασκήσεις. Νόντα, εδώ εσύ. Και λέμε, σε αυτή άνθρωποι τελικά όταν υπάρχει θέληση. Ναι, σημαντικό πολύ. Όλα γίνονται, έτσι δεν είναι, νόντα. Για πες μας, γιατί μου αρέσει. Να πάρουμε θάρρος από τους ιδίους και οι νεότεροι. Ναι, μου αρέσει πολύ το κάνουμε κτήμα. Πολύ μου αρέσει αυτό το θέμα. Για πες μας, μιλάμε για ηλικίες τώρα. Μιλάμε τώρα για ηλικίες, γιατί υπάρχει βέβαια και με, λόγω των οριών ηλικίες που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια σάφεια στο ποια άτομα χαρακτηρίζονται σαν άτομα τρίτης ηλικίας. Συνήθως τα άτομα από 65 χρονών και πάνω θεωρούνται σαν άτομα τρίτης ηλικίας, αλλά τώρα μπορούμε να δούμε και αναφορές για 70 και 75 χρονών. Οπότε επειδή λίγο τα όρια έχουν αυξηθεί, είναι όπως παλιά που λέγουμε ότι ο 50-55 χρονών. Πρόσεξε τι θα πει. Παλιά. Πρόσεξε τι θα πει. Τα παλιά χρόνια. Τα παλιά τα. Πολύ παλιά. Σωστά. Άρα λοιπόν και τα άτομα αυτά, όπως είπατε και εσείς, όσο ασκούνται και ασκούνταν όταν ήταν νέοι, είναι πολύ σε πλεονεκτικότερη θέση στο να έχουν μια καλύτερη κατάσταση. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι μια γυναίκα ή ένας κύριος που είναι γύρω στα 70 να βάλει την άσκηση στην καθημερινότητα. Θα πρέπει σίγουρα η άσκηση να γίνει προοδευτικά, δηλαδή να υπάρχει χαμηλή ένταση στην αρχή και προοδευτικά να αυξάνεται. Σίγουρα έχουμε δύο τομείς, την αερόβια άσκηση, δηλαδή περπάτημα ή τρέξιμο, η άσκηση στην πισίνα. Και είναι και η άσκηση ενδυνάμωση, δηλαδή η άσκηση με βάρη, που είναι πάρα πολύ σημαντική στα άτομα αυτά, γιατί όσο αυξάνεται η ηλικία, τίνει η μυϊκή μάζα να μειώνεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει ένας καλός συνδυασμός. Μπορεί να γίνει, όπως βλέπουμε και στις εικόνες, άσκηση με λάστιχα. Μπορεί να γίνει άσκηση με λάστιχα. Μπορεί να γίνει άσκηση με λάστιχα. Βέβαια, πιο καλό είναι ασκήσεις που περιλαμβάνουν το βάρος του σώματος και ασκήσεις με όργανα. Ασκήσεις με όργανα για ποιο λόγο, γιατί μπορεί ο ασκούμενος να καθίσει, να έχει έλεγχο του κορμιού και είναι πιο ασφαλές για τον ίδιο. Γιόγκα. Εναλλακτικές μορφές μετάσχησης. Εξαιρετική πρόταση, νομίζω. Βέβαια. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι να μην κάνουμε μόνο αυτό το είδος άσκηση, ένα συνδυασμό, δηλαδή λίγο αερόβια άσκηση, δηλαδή περπάτημα που είναι πιο ήπια άσκηση. Θέλω να διαχωρίσουμε λίγο το αερόβιο που μου λες, γιατί μπορούν να μπουν δηλαδή σε ένα τμήμα αεροβικής. Μπορούν να μπουν σε ένα τμήμα αεροβικής στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή μπορούν να είναι κάποιες κυρίες στο ίδιο επίπεδο, ίδιες ηλικίες, ίδιες φυσικής κατάστασης και να ασκηθούν με συγκεκριμένη ένταση. Υπάρχει όριο στην άσκηση, στην ηλικία, ηλικιακό όριο υπάρχει. 9-99 λένε. 9-99. Αυτό είναι το μότο. 9-99. Και βέβαια να πούμε ότι αν το επιτρέπει και ο γιατρός, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μιλάμε τώρα για άτομα τα οποία είναι φυσιολογικά και δεν εμφανίζουν κάποια παθολογική κατάσταση. Αν έχουμε ένα θέμα καρδιάς, γιατί σε αυτές τις ηλικίες είναι και επικίνδυνο και πρέπει να προσέχουμε για να μην λέμε, ξέρεις, μπορούμε να γυμναστούμε και αν ναι, ποιες ασκήσεις. Μπορούμε να γυμναστούμε. Ακόμα και άτομα τα οποία δεν εμφανίζουν κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, θα πρέπει η ένταση να είναι ελεγχόμενη, γιατί αν κάνουν ασκήσεις. Η ένταση που έχει, κάνουν τρέξιμο, που έχει πολλή αναπήδηση. Δεν είναι δείκνητο αυτό, γιατί μπορεί να παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα στην καρδιά. Άτομα όμως τα οποία έχουν πρόβλημα με την καρδιά και σύμφωνα και με τις οδηγίες του γιατρού και μια σωστή αγωγή που παίρνουν, και πρέπει ο τρέινερ, ο γυμναστής που θα κάνει την άσκηση να είναι εξειδικευμένο. Γιατί δεν μπορεί ένας απλός. Αυτό που είπατε και πριν με τη Σοφία, ερχόμαστε τώρα να το πούμε και εδώ. Πρέπει να είναι κάποιος πιστοποιημένος τρέινερ. Οπότε όλα αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση καλώς και τα κάνει, ώστε να υπάρχουν και θέσεις δικλείδες ασφαλείας. Να υπάρχει κάποιος εξειδικευμένος τρέινερ, ώστε να, ας πούμε, να γυμνάζει άτομα τα οποία γνωρίζει τρίτης ηλικίας ή άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κάποια λοιπόν, κάποια προβλήματα. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω κάτι τώρα. Σε αυτή την ηλικία, τα ωφέλη της άσκησης ποια θα είναι? Γιατί τι βλέπουμε, ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, χαλαρώνει και το σώμα του. Δηλαδή, σε κάποια ηλικία από το 70 και από πάνω. Το βλέπεις αυτό. Το βλέπω όλες και από μένα. Όλες οι λειτουργικές του ικανότητες μειώνονται. Ή εδώ το χέρι, ας πούμε. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει χαλάρωση. Διορθώνεται αυτό ή γίνεται απλά η άσκηση για να αισθανόμαστε καλύτερα εμείς ψυχολογικά? Το πρώτο είναι αυτό, και ειδικά σε άτομα μεγάλης ηλικίας, πόσο προχωράει η ηλικία, νιώθουν ότι πλησιάζουν το φυσιολογικό, έτσι, και είναι λογικό γιατί στη ζωή είναι όλα αυτά. Πρώτο για ψυχολογικούς παράγοντες και από εκεί πέρα μετά να έχουν μια. Τις καθημερινές ανάγκες μπορούν να τις κάνουν χωρίς να επιβαρύνονται. Δηλαδή το να περπατήσουν, το να φέρουν ένα αντικείμενο χωρίς να κουράζονται. Επιβάλλεται να περπατάμε, έτσι. Επιβάλλεται. Η πιο ασφαλή άσκηση είναι αυτή. Μπορούμε να κάνουμε και ελαφρύ τρέξιμο, αλλά όχι πάρα πολύ ώρα και πολύ έντονο. Δηλαδή μην υπάρχει πολύ μεγάλη κρούση στις αρθρώσεις. Γι' αυτό και το κολύμπι είναι μια καλή μορφή, γιατί δεν υπάρχει επιβάρυνση. Και η γιόγκα, που δεν το είχα σκεφτεί να δεις. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν έχει κίνηση έντονη.
Αλλά μπορεί κάποιες στηρίξεις, κάποιες κινήσεις που μένεις. Βέβαια και η στήριξη είναι δύσκολο για κάποιον άνθρωπο που ίσως σε μεγαλύτερη ηλικία. Γι' αυτό πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός και ο τρέινερ και το τμήμα που θα μπει. Σωστά. Ας πούμε, στα προγράμματα που κάνουμε ασκήσεις με βάρη θα πρέπει να υπάρχει, να μην κρατάει ο ασκούμενος την αναπνοή του. Γιατί μπορεί να κάνει πρόβλημα και να αυξηθεί η ενδοθωρακική πίεση. Να έχουμε πόσο μου άρεσαν τι φωτογραφίε να τι ξαναδεί. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι πάνω απ' όλα για ψυχολογικού λόγου, να αυξηθεί η διάθεσή του, το να νιώσουν μέρο μια ομάδα, γιατί σίγουρα και όταν σου αυξάνεται η ηλικία, απομονώνονται τα άτομα αυτά. Στο μυαλό μου ίσω. Απομονώνονται. Οπότε να ενταχθούν και σε ένα group, να νιώσουν και αυτοί μέρο ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι δεν σταματάει στα 70-75 χρόνια. Όσο αναπνέω, όσο ζω μάλλον, ελπίζω και μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Πόσες μέρες την εβδομάδα μπορούμε να γυμναζόμαστε? Όταν κάποιος θέλει να κάνει μόνο περπάτημα, καλό είναι να κάνει 5 φορές την εβδομάδα. Και το καθημερινό περπάτημα. Περπάτημα, ναι. Απλά να είναι το γοργό περπάτημα, όχι το περπάτημα που πάμε για ψώνια, ας πούμε, που λέμε. Ναι. Να υπάρχει δηλαδή αυτό το λαχάνιασμα το ήπιο, να νιώθουμε ότι κάτι κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά ασκήσεις ενδυνάμωσης με λάστιχα ή βάρη, 3 φορές την εβδομάδα είναι ένας καλός αριθμός. Αν κάποιος κύριος ή κυρία μέχρι τα 70 του δεν είχε την άθληση στη ζωή του, αλλά ξυπνάει ένα πρωί και λέει: εγώ θέλω τώρα να κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Είναι πιο επικίνδυνο? Θέλει σταδιακή προσαρμογή? Πώς ακριβώς? Είναι πιο επικίνδυνο. Αν επιλέξει να κάνει ασκήσεις με επιβάρυνση, καλό είναι να το βάλουμε είτε καθόλου βάρος ή μισό κιλό, ή να κάνει κάποιες επαναλήψεις, δηλαδή περίπου 8 με 10 ασκήσεις από 10 επαναλήψεις, πολύ ήπια. Και αν νιώσουμε ότι αυξάνεται πάρα πολύ η ένταση, το αυξάνουμε και το διάλειμμα. Γιατί το διάλειμμα σε αυτά τα άτομα ενδείκειται να είναι 2 με 3 λεπτά. Γιατί σε εμά, στου ενήλικε μέχρι ας πούμε, 50 χρονών, που είναι φυσιολογικό, δεν έχει κάποια κατάσταση παθολογική, το διάλειμμα, λένε οι οργανισμοί, είναι μέχρι 1 λεπτό 1,5. Άρα στα άτομα αυτά πάει το διπλάσιο περίπου, 3 λεπτά. Και αν όντως κρίνεται ότι χρειάζεται παραπάνω διάλειμμα, το δίνουμε περισσότερο διάλειμμα. Άρα λοιπόν 8 με 10 ασκήσεις χοντρικά, αν θέλει κάποιο μια ασκήση ενδυνάμωσης, 2 με 3 λεπτά διάλειμμα. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει αρχή της προοδευτικότητας και της ατομικότητας. Γιατί ο καθένας είναι ξεχωριστός. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους. Και είναι πολύ σημαντικό ότι μπαίνουν στο πνεύμα μια ομάδα, ίσως και άλλοι άνθρωποι σε αυτήν την ηλικία που θέλουν να το κάνουν αυτό. Ακριβώς. Βλέπουν, ας πούμε, τον φίλο που είναι ίδιας ηλικίας, μπαίνει σε ένα τμήμα, παρακινείται και ο ίδιος και ξεκινάνε μαζί, ας πούμε, μια καινούργια ρουτίνα στη ζωή τους. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερους ηλικία να κολυμπάνε χειμώνα καλοκαίρι. Δηλαδή στην πλειοψηφία πλέον βλέπουμε χειμερινούς κολυμβητές. Δηλαδή το Δεκέμβριο τώρα φέρνω εικόνα στο μυαλό μου που πηγαίνουν στη θάλασσα οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι άτομα τα οποία δεν έχουν συνηθίσει μάλλον από νεαρή ηλικία, το κάνουν αυτό, το κάνει βίωμά τους. Είναι πως τι παιδεία έχει ο καθένας, τι βιώματα έχει. Η θάλασσα πώς βοηθάει, δηλαδή, η θάλασσα πώς... Βοηθάει και κατά πόσο χρόνο διακόπτεται, κατά πόσο και το κρύο νερό είναι επικίνδυνο να το πω. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο και πάλι δύσαντη απόψη για το κρύο νερό. Αλλά είναι μια μορφή, ας πούμε, αν γίνει ανάλογα και τι κάνουμε στο νερό, αν κάνει κάποιες ήπιες ασκήσεις, αν κάνει κολύμπη για συγκεκριμένη απόσταση για κάποιο χρονικό διάστημα. Σίγουρα θα έρθουν τα ωφέλη και προσαρμογή σε αερόβιες άσκησης. Θα βελτιωθεί το καρδιοπνευστικό του σύστημα και οι μυες του σιγά σιγά θα τονωθούν. Πολύ σημαντικό. Οπότε έχει να κάνει ο καθένας τι τον εμπνέει και του αρέσει. Και υπάρχουν τα είδη. Από εκεί και πέρα δίνουμε εμείς απαραίτητες οδηγίες, δηλαδή ο εξειδικευμένος τρέινερ. Και από εκεί πέρα ο καθένας ό,τι του αρέσει περισσότερο. Και μπορούμε να προλάβουμε και πολλά θέματα υγείας που θα έρθουν στο μέλλον. Δηλαδή, αν σταματήσουμε και κλειστούμε σε ένα σπίτι και πούμε δεν περπατάω τώρα, δεν κινούμε τώρα. Το πρώτο είναι ψυχολογική πράγματα που είπαμε. Λέει θα πέσει στην κατάθλιψη και ότι είναι μεγάλος πλέον και τι θα κάνω εγώ τώρα, να μπω σε ένα τμήμα, κάπου να ενταχθώ, να νιώσω κι εγώ ότι είμαι μέρος μιας ομάδας. Πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα να έρθουν και τα υπόλοιπα ωφέλη της άσκησης. Πολύ σημαντικό αυτό. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι και λέω ότι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει συνεργασία με φυσικοθεραπευτές? Δηλαδή για το τι μπορεί να κάνει κάθε ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα. Σίγουρα θα πρέπει να. Και αν έχει μπει και σε ένα τμήμα κιόλας, κάποιος ασκούμενος τέτοιες ηλικίες, θα πρέπει σίγουρα να του ζητηθούν πρώτα και οι απαραίτητες εξετάσεις για να ξέρει αυτό τι να προσέξει. Η διαδικασία ποια θα είναι λοιπόν? Θα πρέπει λοιπόν να πάρθει ένα ιατρικό ιστορικό, να ξέρουμε αν υπάρχει κάποια παθολογική κατάσταση, από εκεί πέρα αν δεν υπάρχει κάτι, να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες οδηγίες για την άσκηση. Δηλαδή η σωστή ένταση, η σωστή διάρκεια στο διάλειμμα και ανάλογα τι ακριβώς κάνει. Φυσικοθεραπευτές. Φυσικοθεραπευτές είναι το δεύτερο. Για πες μου λίγο να το δείξω. Γιατί συγγνώμη, γιατρός, φυσικοθεραπευτής. Σωστά. Σε αυτές τις ηλικίες βλέπουμε ότι
στην πλειοψηφία το ισχύο, το γόνατο. Είναι τα κατάγματα. Είναι τα χειρουργία που γίνονται στο 70%. Έχουν αυξηθεί. Ναι. Έχουν αυξηθεί. Άρα λοιπόν ιατρικό ιστορικό από τον γιατρό, φυσιοθεραπευτής και στο τρίτο στάδιο θα έρθουμε εμείς, ώστε σύμφωνα με τις οδηγίες των υπολείπων να μας δώσουν ακριβώς τις οδηγίες ώστε να βγάλουμε το σωστό ασκησιολόγιο, στο πρόγραμμα άσκησης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πτώσεις είναι συχνές, είναι πολύ. Πτώσεις, αυτό σκεφτόμουν. Γιατί θέλει. Χάνουν την ισορροπία του, δηλαδή το νοικό σύστημα δεν είναι. Θέλει προσοχή, είναι... Ναι, θέλει προσοχή. Και εκεί σου φοβούνται και περισσότερο. Ναι. Και ας μην πούμε το ρητό τώρα. Όχι, να μην το πούμε. Γιατί δεν είναι διαφορετικό και για εμάς, τους νέους. Αυτό διαφωνώ εγώ το ρητό, γιατί βλέπω ανθρώπους που έχουν περισσότερη ενέργεια και ζωτάνια για τη ζωή. Βλέπω ανθρώπους στη θάλασσα, διότι κολυμπάμε χειμώνα καλοκαίρι, που είναι πολύ μεγάλη ηλικία. Λέω, θαυμάζω το κουράγιο τους και λέω, μακάρι και εγώ στην ηλικία τους να έκανα τα μισά. Γι' αυτό και τα όρια τώρα δεν είναι ασαφή αυτό που λέμε. Δηλαδή, δεν είναι 65 χρόνια, είναι τρίτη ηλικία, ξεκινάει 75. Γιατί βλέπετε κάποιους που μπορεί να είναι 70 και να κάνει πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορεί να κάνει κάποιος νεότερός του. Και εγώ εδώ με δύο εβδομάδες πριν μπάνιο και έχω πυρετό και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν ποτέ. Είναι και ιώσει τώρα. Οπότε. Να δούμε, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ που σε είδαμε. Και εσύ είσαι άρρωστο, είσαι καλύτερα τώρα. Εντάξει, να το. Ευχαριστικά. Όλοι μας. Όλοι μας. Πώς περνάει έτσι η ώρα, πες μου τώρα. Περνάει γρήγορα, περνάει γρήγορα. Εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε ότι υπάρχουν και ιώσεις, να γυμνάζεστε. Βοηθάει πάρα πολύ και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Πολύ σημαντικό, γιατί να αγαπάτε εσείς τον εαυτό σας, θα αγαπήσουν και άλλοι που είναι γύρω σας. Και να θυμάστε όλη την εβδομάδα πώς έχει καιρός γυρίσματα. Η μόδα αλλά και η ζωή ακόμη περισσότερα.